στον αυτοκινητόδρομο, στον οποίο επιδόθηκαν σε οδομαχίες οπαδοί των δύο ομάδων. Την ώρα που αστυνομία και κόπ συνεχίζουν να ψάχνονται για την καταπολέμηση του χουλιγκανισμού, ένας οπαδός κατέληξε στο νοσοκομείο, άλλοι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά και ανυποψίαστοι οδηγοί είδαν τον αυτοκινητόδρομο να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης μπροστά στα μάτια τους. Όλα αυτά λίγο μετά το πέρας του χθεσινοβραδινού αγώνα ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την Ανόρθωση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, πιάστηκαν στα χέρια οπαδοί των δύο ομάδων με την αστυνομία να φτάνει εδώ λίγο μετά που έγινε ο κακός χαμός. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε 26χρονος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται με κάταγμα γνάθου. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, αφού πρώτα αποχώρησαν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, άρχισε η διαδικασία αποχώρησης των οπαδών της Ανόρθωσης, οι οποίοι είχαν τη συνοδεία αντιοχλαγωγικής ομάδας. Σε κάποια στιγμή όμως, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, οπαδοί της Ανόρθωσης βγήκαν από ακριβώς αυτό το σημείο και πέρασαν μέσα στον αυτοκινητόδρομο, όπου και συναντήθηκαν με οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Αριθμός από αυτούς τους οπαδούς, ενδεχομένως 2-3 άτομα να μπήκαν στον αυτοκινητόδρομο και ακολούθως συνεπλάκησαν με οπαδούς της άλλης ομάδας που αποχωρούσαν εκείνη την ώρα με τα οχήματά τους. Είχε προηγηθεί μικρή ένταση στις κερκίδες με τους οπαδούς της Ανόρθωσης να καταγγέλουν την αστυνομία για αχρίαστη χρήση δακρυγόνων, από τα οποία επηρεάστηκε το σύνολο των οπαδών, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Ο 26χρονος που βρίσκεται στο νοσοκομείο φέρει τραύματα στο κεφάλι, ενώ η αστυνομία δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία να βρίσκεται τραυματισμένο στη μέση του αυτοκινητόδρομου την ώρα των επεισοδιών. Μια φωτογραφία η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία από το ΤΑΕ Λευκωσίας, όπως επίσης και άλλο οπτικό υλικό σε μια προσπάθεια να γίνουν ταυτοποιήσεις και να εξασφαλιστούν εντάλματα σύλληψης. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί αυτή τη στιγμή είναι τι καταφέραμε και τι όχι μέσα στις πρώτες 8 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής καταγράφηκαν περιστατικά βίας εντός και εκτός γηπέδων σε τρεις αγώνες, δηλαδή στο Ανόρθωση Απόλλωνας, στο ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση και στο ΑΕΛ Απόλλωνας. Αυτά τα παιχνίδια δεν είχαν κριθεί από τους αρμόδιους ως υψηλού κινδύνου και τελικά αποδείχθηκε το αντίθετο, ενώ από την άλλη απαγορεύτηκε μετακίνηση στα παιχνίδια Ομόνια 29 Μαΐου ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Ανόρθωση.